Ήθελα να θέσω ένα θέμα όσον αφορά τα καταστήματα. Είμαι και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και άρα με απασχολεί. Και μας απασχολεί και όλη την παράταξη, όλοι έχουμε θέσει θέματα που έχουν να κάνουν με καταστήματα. Οι κάτοικοι της περιοχής Μακρυγιάννη, με κείμενο διαμαρτυρία και συλλογή υπογραφών, προσπαθούν να καταδείξουν το πρόβλημα των προκλητικών αυθαιρεσιών σε ένα σημείο βιτρίνα της πόλης, στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου και στο χώρο που γυτνιάζει με το Μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρχαν και σχετικά ρεπορτάζ, η εφημερίδα Εποχή έγραψε την περασμένη Κυριακή. Στο κείμενο της διαμαρτυρίας, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, διαπιστώνουμε σωρία παραβάσεων, παρανομιών και προκλητικών αυθαιρεσιών. Οι πεζόδρομοι Μακρυγιάννη και Διονυσίου Αεροπαγήτου, που βρίσκονται στην είσοδο του νέου μουσείου και στα πόδια της Ακρόπολης των Αθηνών, οι πιο φημισμένοι της Ευρώπης, αν όχι και παγκοσμίων, αποτελούν δυστυχώς χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πολιτικής που εξυπηρετεί ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα, μιας πολιτικής που χαρακτηρίζεται από έργα βιτρίνας, αλλά απουσία σχεδιασμού, απουσία ελέγχου και αδιαφορία για την οργάνωση και τον εξοπλισμό του χώρου, ώστε να τον καθιστούν βιώσιμο για τους κατοίκους και τον επισκέπτη. Αυτό γράφει το κείμενό τους. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, καταλαμβάνονται ακόμα και οι είσοδοι των πολυκατοικιών, ενώ επί της οδού Διονυσίου Αεροπαγήτου τα τραπεζοκαθίσματα έχουν απολωθεί μέχρι και στο κύλο των φρεατίων. Αυθαίρετες κατασκευές, μεταλλικές, ξύλινες, όλα τα υλικά, καρέκλες στηβάζονται σε όλους τους χώρους, πάνω στον πεζόδρομο, σε κοινή θέα. Οι κάτοικοι με την κινητοποίησή τους απαιτούν την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, έλεγχο και εφαρμογή των νόμων. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον πεζόδρομο της Αδριανού μεταξύ Αγίου Φιλίππου και Πλατείας Θυσίου. Και εκεί αυθαίρετες κατασκευές μεταξύ του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας αγοράς και του περιφραγμένου χώρου όπου η ανασκαφή της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής με μνημεία όπως η ποικίλη Στοά και το ιερό της Ουρανίας Αφροδίτης οι κατασκευές εμποδίζουν όχι μόνο τη θέαση του αρχαιολογικού χώρου αλλά και την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Να θυμίσουμε την υπόθεση στην Πλάκα που ο Ρήγας ο Αξελός έχει βάλει πάρα πολλές φορές. Η αρχαιολογική υπηρεσία καταγγέλει από το 2012 τη συνεχή καταστρατήγηση της χωροθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων σε γυτνίαση με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχε μελετηθεί από τον κύριο Καλαντίδη, τον πρόεδρο του Γραφείου Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων από το 2004. Παρ' όλα αυτά έχουμε την κατάσταση που έχουμε. Θα θέλαμε να δούμε την κατάσταση και ο Δήμος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Παρεσβρίσκονται εδώ 4 κάτοικοι. Θα ζητούσαμε να μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μακρυγιάννη, ο κύριος Κούκας Ιωάννης.